Καλή σας μέρα. Σήμερα γιορτάζομαι τη μετάσταση της Παναγίας στον ουρανό, όπως λέμε σώμα και ψυχή. Κάθε δόγμα της Εκκλησίας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον άνθρωπο. Αν δεν έχει άμεση επίπτωση στην ανθρώπινη ύπαρξη, τότε ένα δόγμα είναι ένα ιδεολόγημα, ένα κατασκεύασμα του ανθρώπινου μυαλού, που ως τέτοιο βέβαια είναι σεβαστό, αλλά μέχρι απόδειξη στον αντίον. Δεν είναι όμως αυτό που πιστεύει η Εκκλησία. Ας δούμε λοιπόν σήμερα ένα ύμνο που ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας μεταφέρει, που είπε η Παναγία όταν επισκέφθηκε την ξαδέλφη της Ελισάβετ και που εκφράζει την ταυτότητά της. Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο. «Τον καιρό εκείνο είπε η Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και αγαλίασε το πνεύμα μου για το Θεό το Σωτήρα μου, γιατί κοίταξε με προσοχή την ταπείνωση της δούλης του, ιδού από τώρα όλες οι γενναίες θα με μακαρίζουν. Γιατί έκανε σε μένα ο δυνατός μεγαλεία και Άγιο είναι το όνομά του. Σε γενναίες και γενναίες το έλεος του απλώνεται σε όσους τον φοβούνται. Έδειξε την δύναμη του βραχίωνά του, διεσκόρπισε υπερήφανους στις σκέψεις των καρδιών τους. Άρχοντες από τους θρόνους τον καθαίρεσε και ταπεινούς ανύψωσε. Πεινασμένους με αγαθά τους γέμισε και τους πλουσίους κενούς τους έδιωξε. Βοήθησε τον Ισραήλ τον δούλο του, ενθυμούμενος το ελεός του, που όπως είχε υποσχεθεί στους πατέρες μας, θα έδειχνε στον Αβραάμ και στους απογόνους του αιώνια. Λόγος του Κυρίου. Τα δόγματα λοιπόν που αφορούν την Θεοτόκο Μαρία δεν είναι απλώς κάποιο προσωπικό προνόμιό της, κάθε άλλο. Είναι υπαρξιακές ενδείξεις που ισχύουν για κάθε άνθρωπο και κάθε γυναίκα, κάθε άνδρα και κάθε γυναίκα. Η μετάσταση της Θεοτόκου στον ουρανό σώμα και ψυχή, όπως συνηθίζομαι να λέμε, είναι η εικόνα του μέλλοντός μας. Είναι μια πρόγευση του κοινού προορισμού. Δηλώνει ότι ο Δημιουργός έπλασε ένα ολοκληρωμένο άνθρωπο, μοίρα του οποίου είναι η μεταμορφωμένη ύπαρξη, η αναστημένη ύπαρξη. Η εικόνα της γυναίκας στον ουρανό, που το σημερινό ανάγνωσμα παραμένω και από την Αποκάλυψη μας παρουσιάζει, αφορά τόσο την Θεοτόκο όσο την Εκκλησία του Θεού, αλλά και το σύνολο της ανθρωπότητας. Αφορά τον καθένα από μας, ακόμα και εμένα, τον κάθε εμένα, τον μικρό που ζω μες στην άχλη και στην ομίχλη της αφιβολίας και του πειρασμού, που ζούμε πεινασμένοι για το φως του ήλιου της δικαιοσύνης, έτοιμοι να αγωνιστούμε φορώντας το φως που μεταδίδει ζωή, αποφασισμένοι να μην υποκύψουμε στον διάβολο που διαβάλλει το καλό και παρουσιάζει το μεγάλο κακό ως την αλήθεια τη μόνη που ικανοποιεί. Η γιορτή της Μεταστάσεως της Θεοτόκου μας καλεί να έχουμε πίστη στο καλό και νικηφόρο τελικό αποτέλεσμα της ιστορίας. Η έγκυος μητέρα, η έγκυος γυναίκα, όσο και αν υποφέρει, είναι απάβγασμα της ζωής. Δίνει στον κόσμο τον σωτήρα. Δίνει στον κόσμο κάθε γυναίκα τη ζωή που είναι εικόνα της ζωής του Θεού, του Ζωοδότη. Στο Ευαγγέλιο η Μαρία, η Παναγία αναφωνεί, «Η ψυχή μου μεγαλύνει τον Κύριο». Αυτό το «μεγαλύνω» σημαίνει ότι κάνω κάποιον μεγάλο.
στην προκειμένη περίπτωση πως ένα πλάσμα μπορεί να κάνει μεγάλο τον πλάστη, τον δημιουργό. Πως είναι δυνατό αυτό το μικρό πλάσμα να δώσει μεγαλείο στο δημιουργό του. Θα λέγαμε ότι είναι απλό, αλλά αρκετά δύσκολο στην εφαρμογή του πολλές φορές. Αυτό το πλάσμα πρέπει να δίνει περισσότερο χρόνο της ζωής του στον δημιουργό, περισσότερο χώρο της καρδιάς του στον δημιουργό και να γίνεται μάρτυρας της αγάπης του Θεού μέσα στον κόσμο, όπως έκανε και η Μαρία. Η Παναγία μας βοηθά να κατοικούμε ολοκληρωτικά πάνω στη γη, όπως και εκείνη έζησε στη γη, σώμα και ψυχή. Σώμα, δηλαδή με σχέσεις αγάπης με τους συνανθρώπους της, και ψυχή με σχέση αγάπης και αφοσίωσης στον Θεό. Έτσι, ως ολοκληρωμένος άνθρωπος αξιώθηκε να μεγαλύνει το Θεό. Έτσι και εμείς, μάρτυρες της δράσης του Θεού μέσα στον κόσμο, μπορούμε με τη μαρτυρία μας, με τη βοήθεια του Ιησού Χριστού και με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, να μεγαλύνουμε τον Κύριο και να αγαλιάζουμε για τον Θεό το σωτήρα μας. Χρόνια πολλά στις Μαρίες, στους Παναγιώτιδες, στις Παναγιώτες. Η ευλογία της Παναγίας να σας συνοδεύει και η χάρη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας. Αμήν.